Ναι. Αντρέα μου, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που αντιμετώπισες αυτό το διάστημα με την πανδημία? Με τρέλανε η ευκολία με την οποία μιλάμε για θανάτους, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή θεωρώ ότι είχα άλλη εικόνα για την ανθρώπινη ζωή. Ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι πεθαίνουν κάπου αλλού δίπλα μας χίλιοι άνθρωποι, ξέρω εγώ. Και είναι μια είδηση, ας πούμε, που την περνάμε και λέμε έτσι, τι να κάνουμε τώρα, πανδημία. Αυτό με τρελαίνει. Κάποτε εγώ θυμάμαι ότι συζητάγαμε για ένα, δύο, τρεις νεκρούς και λέγαμε πω πω χαμός. Ναι. Τώρα χάνονται χιλιάδες άνθρωποι και λες, παιδί μου, να γλιτώσουν οι υπόλοιποι. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το συνέστημα και φοβάμαι ότι ακόμα δεν έχουμε ξεμπερδέψει εύκολα. Δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα με αυτήν την ιστορία. Ναι, φαίνεται ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, Έχει έτσι, δρόμο. Έχει δρόμο. Με τους αριθμούς. Είμαστε όλοι κάθε μέρα στις 6 ώρα να ακούσουμε τι θα μας ανακοινώσουν και τι αριθμό θα ακούσουμε σήμερα. Δεν είναι φοβερό αυτό? Καθόμαστε κι εμείς εδώ τα παιδιά όλη τη σύνταξη και ακούμε ένα χαμηλό νούμερο και πεταγόμαστε πάνω, χτυπάνε τραπέζια, ξέρω εγώ. Έχει γίνει πλέον, έχει περάσει το υποσυνείδητό μας ότι όλο αυτό είναι και δικό μας, μας αγγίζει, δεν είναι ξεκομμένο από εμάς. Εννοείται, αλλά την επόμενη μέρα ακούς ένα αριθμό πιο πάνω από τον χθεσινό και λες πάλι πού ήμασταν, τι κάναμε τελικά. Πίσω πήγαμε και δεν ξέρεις κιόλας να χαρείς και λες εντάξει, ακούσαμε σήμερα αυτό τον αριθμό, αλλά αύριο τι θα ακούσουμε. Δηλαδή, θέλουμε. Αφού ξέρεις τι, το τραγικό ποιο είναι, και το λέω έτσι, ξέρω ότι μπορεί να στεναχωρήσω κάποιους. Ακούς, ας πούμε, για θάνατο 85χρονου από Κορνέο και μέσα σου, άθελα σου φεύγει αυτή η σκέψη και λες εντάξει, μεγάλος ήταν. Είναι τραγικό αυτό, ε. Ναι, ναι, ναι. Είναι τραγικό αυτό. Είναι μια ζωή, ένας άνθρωπος. Είναι, εκεί είναι. Φτάσα. Είναι, είναι πραγματικά πολύ τραγικό.